ταμπέλες εκεί στα βενζινάδικα και να λέμε οποία λείπει. Όπως το λες, ξαφνικά, σαν πως να έχασαν χρόνο, κατάλαβες, σαν πως να καθυστέρησαν την φορά να έχουμε κάποια. Και έτσι, ενώ διεθνώς όλα τα χρηματιστήρια και όλα τα μέσα μιλούν για ότι το ευρώ έχει, λέει, απογειωθεί, ότι το πετρέλαιο έχει καθιζήσει, εμείς ερχόμαστε σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Θέλεις βάζω σε εισαγωγικά, γιατί εγώ το βάζω σε εισαγωγικά. Ο καθένας βλέπει αν είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και αν είμαστε ευρωπαίοι πολίτες. Ευρωπαίοι πολίτες μόνο να πληρώνουμε και μόνο να έχουμε αρνητικές πρωτιές. Αλλά θετικές πρωτιές, ο Κύπριος πολίτης δεν είναι ευρωπαίος πολίτης. Εν πάση περιπτώσει, να έρχεται ένα ευρωπαϊκό κράτος να ανέχεται, να συνεχίζει να ανέχεται ένα αποδειγμένο καρτέλ, να εφαρμόζει τιμές στην αγορά, σαν πως να είναι τσιφλί κυβικών του ο καταναλωτής ο πολίτης. Δεν φτάνει που το κράτος βάζει ένα σωρό φόρους στον ίδιο, βάζει για έμμεσους φόρους στα καύσιμα, έχει και μια κλίκα από εταιρείες, όπως την έκανε, την καταδίκασε η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού επίσης θεσμός του κράτους, ότι είναι καρτέλ, να επιβάλλει τιμές, να υπολογίζει να επιβάλλει τιμές με την ανοχή του κράτους, εάν είναι δυνατόν. Και εμείς είπαμε ως εδώ και μη παρέτη. Πρέπει άμεσα ο Υπουργός, η κυβέρνηση, να πάρει τα μέτρα που χρειάζονται για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ποια είναι τα μέτρα, θεωρείτε κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε ότι πρέπει να μπει πλαφόν? Όχι. Δεν μιλήσαμε για πλαφόν. Εμείς μιλήσαμε για το σύστημα με το οποίο υπολογίζονται και επιβάλλονται οι τιμές στην αγορά. Αυτό το σύστημα το μιλήσαμε από την αρχή που ο Υπουργός διορίστηκε σε αυτήν την κυβέρνηση και πάει να τελειώσει η θητεία του, και παρόλες τις καλές προθέσεις που έδειξε να έχει, δεν ξέρω πού κόλλησε, σε ποια σκάνδαλα, σκανδαλώδη συμφέροντα έχει κολλήσει, γιατί μόνο έτσι λειτουργεί αυτό το κράτος, τα ακούμε καθημερινά, ναι. Και γιατί και εδώ να μην υπάρχουν οι διαπλοκές οι πολιτικο-οικονομικές, εμείς λέμε όταν επιτρέπεται σε έναν τέτοιο καρτέλ να εφαρμόζει στον καταναλωτή, στους πολίτες, μια φορολογία αβάσταχτη που είναι οι τιμές των καυσίμων. Και όποτε θέλει αυθαίρετα να τις ανεβάζει και όποτε θέλει να μην τις κατεβάζει. Γιατί στην πραγματικότητα δεν τις κατεβάζει. Τις είναι γεγονός ότι πάει εύκολα πάνω, δύσκολα κάτω. Το έχουμε δώσει, το βλέπουμε. Εμείς το είπαμε πολλές φορές και ζητήσαμε και ζητούμε και στην ανακοίνωση που εκδώσαμε εχθές, ο Υπουργός να δίνει με διαφάνεια όλα τα στοιχεία να τα βλέπει ο κόσμος και οι τιμές να κινούνται όχι όποτε υπολογίζουν οι εταιρείες και όπως υπολογίζουν οι εταιρείες, αλλά όπως κινούνται διεθνώς οι τιμές με αντικειμενικούς παράγοντες, την αξία του προϊόντος διεθνώς που είναι αντικειμενική, δεν την καθορίζει κανένας, ούτε η κυβέρνηση ούτε οι εταιρείες, και την σχέση δολαρίου ευρώ που είναι άλλος αντικειμενικός παράγοντας. Αυτοί οι δύο αντικειμενικοί παράγοντες πρέπει να μπουν στο παιχνίδι των τιμών των καυσίμων στην Κύπρο και να σταματήσει η εξιθελική και η αυθαίρετη. Είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος. Αυτό που κάνει το κράτος το δικό μας και εμείς με την πρώτη ευκαιρία το δηλώνουμε ότι θα το καταγγείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κανόνες για τους οποίους πρέπει να πω ότι άλλα κράτη και άλλες εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταδικαστεί από το δικαστήριο, υπάρχει ειδικό δικαστήριο του ανταγωνισμού, έχουν καταδικαστεί σε εκατομμύρια πρόστιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα τα πούμε, γιατί το θέμα αυτό θα είναι στην επικαιρότητα. Κάποια στιγμή θα έρθει και εδώ κοντά στο στούντιο να τα πούμε, γιατί είναι μεγάλο. Να δούμε και τις ευθύνες της κυβέρνησης, του Υπουργού. Είμαι ευχαρίστος. Η κυβέρνηση έχουμε βάλει και στην ανακοίνωση μας μια σειρά πράγματα ο Υπουργός τα οποία πρέπει να κάνει. Να τα απαντήσει, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Υπουργό, να μάθουμε τις θέσεις όσον αφορά τις νέες αυτές. Αγαπητέ Αντρέα, ένα λεπτό σε παρακαλώ, ένα μόνο να πω αυτό. Όταν ο ίδιος και όταν η κυβέρνηση, γιατί ο ίδιος είναι μέρος αυτής της κυβέρνησης, αναγνωρίζει ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, επιτρέπει να συνεχίζεται αυτή η μέθοδος, αυτός ο τρόπος να λειτουργίας. Το κράτος έχει ευθύνη απέναντι στον πολίτη και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ευρωπαϊκές οδηγίες, να δημιουργήσει το σωστό ανταγωνιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε τομέα της οικονομίας να λειτουργεί. Έτσι πρέπει να είναι. Ακριβώς.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού για να επιτηρεί τη λειτουργία αυτών των ανταγωνισμών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.